Ενημερωτική εκδήλωση για τον εμβολιασμό ενηλίκων θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη 30 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα Κοβεντάριου της Κοζάνης. Η ημερίδα υλοποιείται από τον Ιατρικό Σύλλογο Κοζάνης σε συνεργασία με τον Δήμο της Κοζάνης, το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων και την Ελληνική Εταιρεία Λοιμόξεων. Σημειώνεται ότι η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Σε συνεργασία με τον Δήμο Κοζάνης και με το Δίκτυο Υγιών Πόλεων, που συνεργάζεται ο Δήμος Κοζάνης και την Εταιρεία Ελληνικών Λοιμόξεων, ο Ιατρικός Σύλλογος Κοζάνης διοργανώνει μια εκδήλωση για τους εμβολιασμούς στο Κουβεντάριο αύριο Τρίτη 30 του μηνός, 7 η ώρα το απόγευμα. Νομίζω ότι επειδή υπάρχει μια μεγάλη παροφιλολογία όσον αφορά για το κομμάτι των εμβολιασμών και ένα κίνημα το οποίο είναι ενάντια στους εμβολιασμούς, νομίζω ότι από τους πιο κατάλληλους ανθρώπους θα δοθούν οι κατάλληλες απαντήσεις σε αυτά που απασχολούν τους πολίτες της πόλης της Κοζάνης. Αυτή την πρωτοβουλία είναι μια πρωτοβουλία, όπως καταλάβατε, με συμμετοχή πολλών παραγόντων και θεωρούμε ότι θα υπάρχει η απαιτούμενη προσέλευση και του κοινού και η απάντηση των ερωτήσεων κανονικά από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι οι πιο ειδικοί για να μας απαντήσουν. Το εμβόλιο είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη γρήπη, γιατί προστατεύει τους ανθρώπους ώστε να μην πάθουν σημαντικές βλάβες στην υγεία τους και φυσικά να μην πεθάνουν. Υπάρχουν ειδικές ομάδες ανθρώπων που πρέπει οπωσδήποτε να εμβολιαστούν. Το γνωρίζουμε ότι είναι οι άνθρωποι ηλικιωμένοι άνθρωποι, οι άνθρωποι που έχουν προβλήματα με τα πνευμόνια, με την καρδιά, με το ζαχαρόδι διαβήτη, οι έγκυες και λεχοίδες, άνθρωποι που έχουν σε άνοσο καταστολή, άνθρωποι δηλαδή που έχουν προβλήματα και δεν έχουν πολύ καλή άμυνα, αυτοί είναι οι άνθρωποι σε άνοσο καταστολή, άνθρωποι με ρευματικά νοσήματα, οι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν φάρμακα τα οποία ρίχνουν την άμυνα του οργανισμού. Η επιτυχία των εμβολιασμών, του αντιγρυπικού εμβολιασμού, αποδεικνύεται από τα στοιχεία. Ξέρετε ότι όταν είχαμε εμβολιάσει περίπου 1 εκατομμύριο ανθρώπους, είχαμε γύρω στους 200 θανάτους. Την επόμενη χρονιά που εμβολιάστηκαν κοντά στα 2 εκατομμύρια άνθρωποι, οι θάνατοι περιορίστηκαν στους 70 από τη γρήπη. Όπως καταλαβαίνετε, η ασπίδα η οποία έχουμε με το εμβόλιο είναι πολύ μεγάλη για τη γρήπη. Παρόμοια πράγματα συμβαίνουν και με άλλες παθήσεις, γιατί θα είδατε ότι είναι ο πνευμονιόκοκκος ένα εμβόλιο το οποίο επίσης είναι πολύ ασφαλές και προφυλάσσει κυρίως σε μεγάλες ηλικίες ανθρώπους και τις ομάδες που προανέφερα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα υπάρχουν τα εμβόλια για τον έρπη, ζωστήρα, για τα κονδυλώματα και όλα αυτά. Συνολικά δηλαδή υπάρχουν πολλά και διαφορετικά εμβόλια που μας προστατεύουν και δημιουργούν μια σπίδα προστασίας ολωνών μας απέναντι σε ασθένειες οι οποίες θα μπορούσαν να μας προκαλέσουν το θάνατο.